Πάμε σε όλα αυτά που μας απασχολούν. Και ουσιαστικά είναι η αναταραχή στις διεθνείς εξελίξεις που προσανατολίζουν ουσιαστικά την κατάσταση γύρω από την Νότια Ανατολική Μεσόγειο. Μια κατάσταση που φέρνει αναταραχή, φέρνει κρίσιμες στιγμές. Όλες αυτές βρίσκονται στο επίκεντρο των Βρυξελών, στην όλη σύνοδο κορυφής και εμείς θα πάμε εκεί. Εκεί βρίσκεται η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Σπυράκη, να την καλησπερίσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας από το Ευρωκοινοβουλίο, καλησπέρα σας από τις Βρυξέλλες. Πυρετός διαβουλεύσεων για αυτή την τουρκική αυξανόμενη προκλητικότητα και το ερώτημα είναι πολύ απλό. Μέχρι ποιο σημείο θα φτάσουμε σε αυτή την προκλητικότητα και πώς θα αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Είναι πια η ώρα των πράξεων. Το επισήμανε και ο κ. Μητσοτάκης αμέσως μετά τη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Είναι πια η στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να στείλει ένα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία, ένα μήνυμα που δεν θα περιορίζεται μόνο στη φραστική καταδίκη της παράνομης δραστηριότητας της Τουρκίας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Αυτό το μήνυμα μπορεί να περιλαμβάνει μέτρα και κυρώσεις που μπορούν να ξεκινήσουν από την επιβράδυνση ή το πάγωμα του εξυγχρονισμού της Θελωνιακής Ένωσης και να φτάσουν μέχρι και τη διακοπή της προενταξιακής βοήθειας. Είναι στα χέρια πια των ηγετών να ληφθεί μια τέτοια απόφαση. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, εδώ δεν υπάρχει εικόνα ότι μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμπεριφέρεται ως ένας ασθενής παίκτης στο διεθνές στερέωμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στείλει ένα σαφές μήνυμα, γιατί το μήνυμα αυτό βασίζεται και στην ίδια την ύπαρξή της. Είναι ο συνεκτικός ιστός της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αλληλεγγύη και η αλληλεγγύη αυτή πρέπει να εκφραστεί με συγκεκριμένα μέτρα κατά της Τουρκίας, η οποία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο εφόσον εξακολουθεί να το παραβιάζει. Αυτά τα μέτρα μπορούν να προσφέρουν διέξοδο, να το πούμε έτσι, στην όλη υπόθεση της κρίσης ή θα επιτείνουν μια αντίθεση και θα δημιουργήσουν άλλους κλειδονισμούς? Αυτό μένει να φανεί. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να δούμε καταρχήν ποιος θα είναι ο βαθμός αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως είναι προφανές ότι αν υπάρξει επιβράδυνση του εξυγχρονισμού της Θελωνιακής Ένωσης ή ακόμη και πάγωμα, αυτό θα αποτελέσει ένα πλήγμα στις τουρκικές επιχειρήσεις που έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ασκήσει μεγάλη πίεση στην οικονομία της Τουρκίας και στην κυβέρνηση Ερντογάν. Επειδή μέχρι τώρα ζείτε πολύ καλά και πολύ κοντά, θα έλεγε κανείς, στις εξελίξεις ό,τι αφορά το διεθνές μέτωπο. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, η Ελλάδα έχει μια συγκεκριμένη ενωτική στάση, θέση και, να το πω έτσι, και ισχυρή παρέμβαση στις όλες τις εξελίξεις? Είναι πολύ καλή η ερώτησή σας. Θέλω να πω ότι καταρχήν είμαστε σε απόλυτη συνεννόηση με τον πρόεδρο Αναστασιάδη και αυτό το επανέλαβε πολλές φορές και ο κύριος Μητσοτάκης. Μετά θα σας θυμίσω ότι μόλις χτες οι ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, η ισχυρότερη ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είμαστε 181 και είμαστε και πρόσφατα εκλεγμένοι. Δηλαδή, αν το θέλετε, είμαστε εκείνοι που έχουμε την πιο πρόσφατη λαϊκή εντολή. Υπερψηφίσαμε πρόταση των Κυπρίων συναδέλφων, σύμφωνα με την οποία η Τουρκία καλείται να σταματήσει να κάνει παράνομες πράξεις στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Η Τουρκία καλείται να σταματήσει να προσπαθεί να ανακόψει τις επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν στη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και στην ενεργειακή ασφάλεια. Και η Κομισιόν καλείται να προτείνει και το Συμβούλιο να υιοθετήσει μέτρα και κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Είναι, νομίζω, ένα πολύ σημαντικό ψήφισμα που δείχνει και την κατεύθυνση στην οποία πρέπει να κινηθούν οι ηγέτες. Είναι η ίδια κατεύθυνση που υπάρχει και στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών. Μένει τώρα να αποφασίσουν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποιο βαθμό, με ποια χαρακτηριστικά και πώς θα κινηθούν έναντι της Τουρκίας εφόσον αυτή συνεχίσει να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Υπάρχει πάντως η αποφασιστικότητα, γι' αυτό κρατάω, υπό την έννοια ότι η χώρα μας να αντιδράσει δυναμικά σε οποιοδήποτε έτσι το διοζήτημα. Τώρα το ερώτημα που όλους απασχολεί είναι πόσο κοντά είμαστε σε ένα επεισόδιο ή σε μια πιο κρίσιμη κατάσταση. Αυτό που σίγουρα πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να βλέπουμε τα πράγματα με ψυχραιμία και νυφαλιότητα. Και να γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνη της, η Κύπρος δεν είναι μόνη της, γιατί στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου γίνεται αυτή η παράνομη ενέργεια. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και ας ευελπιστούμε ότι τις επόμενες ώρες θα εκφραστεί και αυτή η αλληλεγγύη με μια συγκεκριμένη απόφαση ηχηρή, να το πούμε έτσι, προς την πλευρά της Τουρκίας, σε τέτοιο βαθμό που δεν είναι θέμα να ικανοποιεί το δικό μας εσωτερικό ζήτημα, αλλά πολύ περισσότερο να ικανοποιεί τις ίδιες συνθήκες που θα πρέπει να επικρατούν και τα όσα πρέπει να εκφράζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει σημασία να θυμηθούμε την δήλωση του κ. Μητσοτάκη που έγινε μόλις πριν από λίγες ώρες εδώ, στη Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που είναι και το μεγαλύτερο κόμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί ο κ. Μητσοτάκης έβαζε το στίγμα. Ήρθε η ώρα να περάσουμε από τις φραστικές καταδίκες στην πράξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ εγώ.